Σιρήνες, κυρίες και κύριοι, εξακολουθούν να ηχούν στην πόλη Λβίβ. Η Αδαμαντία Λιόλιου είναι στην σύνδεσή μας. Καλό μεσημέρι, η Αδαμαντία. Ενώ βομβαρδισμοί συνεχείς είναι στις δυτικές πόλεις, στις πόλεις της δυτικής Ουκρανίας. Πριν από λίγα λεπτά, Λίνα, ήχησαν και πάλι οι σιρήνες εδώ στην πόλη Λβίβ στις 12:52. Λοιπόν, λίγα λεπτά, μόλις πριν από τη μία το μεσημέρι. Επομένως, αυτή την ώρα η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, με τους πολίτες να τρέχουν όλοι στα καταφύγιά τους για τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Αυτή λοιπόν είναι και η έκκληση και η προειδοποίηση των τοπικών αρχών. Στην περίπτωση λοιπόν που ηχούν οι σιρήνες, αμέσως να κατευθύνονται οι πολίτες στα καταφύγιά τους, καθώς οι σιρήνες πλέον και εδώ έχουν να γίνει μια συνήθεια και μια καθημερινότητα. Αυτό που κυριαρχεί είναι η επίθεση που είχαμε χθες το βράδυ στις 10 η ώρα, επίσης στα δυτικά της Ουκρανίας, στην πόλη Λούτσκ. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες από τον επικεφαλής της περιοχής, χτυπήθηκε αποθήκη καυσίμων. Αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης ήταν να υπάρχει έκρηξη και σε τάγκ που βρισκόταν στη συγκεκριμένη αποθήκη. Μάλιστα, ο πύραυλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν πύραυλος κρούς που εκτοξεύθηκε από την Λευκορωσία και χτύπησε λοιπόν την πόλη Λούτσκ στα δυτικά της Ουκρανίας, σε απόσταση 150 χιλιόμετρων από την πόλη Λβίβ, όπου και βρισκόμαστε, και επίσης σε ίση απόσταση από τα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας, αλλά και από τα σύνορα Ουκρανίας και Λευκορωσίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο χτύπημα στην πόλη Λούτσκ, ενώ οι σιρήνες ήχησαν χθες το βράδυ και είχαμε εκρήξεις και στην πόλη Ρίβνε, που επίσης έχει χτυπηθεί επανειλημμένος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα χτυπήματα και εδώ στην δυτική Ουκρανία είναι επανειλημμένα. Μάλιστα, να πούμε ότι αυτό που προειδοποιούν οι τοπικοί άρχοντες εδώ της περιοχής είναι ότι οι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή σε κάθε περίπτωση για το ό,τι και αν συμβεί. Να πούμε ότι εδώ στην πόλη Λβίβ ήχησαν οι σιρήνες και το τελευταίο 24ωρο, το προηγούμενο, δύο φορές, με απειλή, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης, από τη Λευκή. Μαύρη θάλασσα. Τέλος, Λίνα, να σου αναφέρω ότι συνεχίζονται οι ροές των προσφύγων εδώ στην περιοχή, με 252.000 πολίτες να βρίσκονται στην πόλη από την Ανατολική Ουκρανία, από την εμπόλεμη ζώνη που έχουν φτάσει, για να παραμείνουν εδώ σε ένα ασφαλές σημείο τις ημέρες αυτές του πολέμου.